Σύμφωνα με αποκλειστικέ πληροφορίε τη εκπομπή μα, η ακτινιδιοπαραγωγή των οποίων τα προϊόντα επλήγησαν από τον παγετό τον περασμένο Νοέμβριο και πιο συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του 2011 και τα δήλωσαν στους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ θα αποζημιωθούν από την υπηρεσία αυτή μέχρι το τέλος του προσεχούς Μαρτίου. Αυτά μεταξύ των άλλων δήλωσε στη Δίον Τηλεόραση ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Χρήστος Χατζιαντονίου επισημένοντας πως οι υπηρεσίες αυτή τη χρονική περίοδο επεξεργάζονται τις εκτιμήσεις του 2011, ενώ ήδη επίκυνται οι πληρωμές τους βαμβακοπαραγωγούς που επλήγησαν από το πράσινο σκουλίκι όπως ανακοινώθηκε προημερών. Αν λοιπόν είστε μέσα στην κατηγορία αυτή των ακτινιδοπαραγωγών, των οποίων τα προϊόντα δεν προλάβατε να τα ισκομίσετε και να τα παραδώσετε στο εμπόριο και αν υποβάλλετε στον οικείο σα ανταποκριτή του ΕΛΓΑ τα σχετικά σα δικαιολογητικά, μην ανησυχείτε και κάντε υπομονή μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, στη χειρότερη περίπτωση μέχρι τον Απρίλιο του 2012 και θα εισπράξετε την αποζημίωσή σα από τον ΕΛΓΑ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθε Κυριακή 24η έκθεση γεωρικών μηχανημάτων Αγκρότικα που φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΔΕΘ στη συμπρωτεύουσα, επιβεβαιώνοντας πως ούτε η οικονομική κρίση εμπόδισε την προσέλευση του κόσμου από τη μια, αλλά και τη σαρωτική επιστροφή μικρών μεγάλων ανά την επικράτεια στη μητέρα γη, που αναμφισβήτητα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας μας ως ένας από τους δύο πυλώνες ανάπτυξης. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί πως το τελευταίο τριήμερο στην 24η Αγρότικα δημιουργήθηκε το διαχώρητο από αγρότες, κτηνοτρόφους κλπ που βρέθηκαν στου χώρου τη, θυμίζοντα τι παλιέ καλέ εποχέ όπου η έκθεση αυτή μονοπολούσε το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου. Πιερικές επιχειρήσει που συμμετείχαν στην έκθεση αυτή ήταν η Εταιρεία λιπασμάτων και Ανάλυση Εδάφων, Νατούρε, τα Γεωργικά Μηχανήματα τη Ιλιάδης ΑΒΕ, δια του εκπροσώπου τη Δημήτρη Ιλιάδη, που εκπροσώπησε παράλληλα και την ΕΚΑΓΕΜ, την Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδο, όπου είναι πλέον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από τον περασμένο Οκτώβριο, ο κ. Σιλιάδη. Στο περίπτερο 8, ένα πιεραιαία που τα δύο τελευταία χρόνια με επιτυχία είναι στο τιμόνι τη ΚΕΣΠΗ, ο πρόεδρο τη Γιώργο Πολυχρονίδη υποδέχονταν προσωπικά του αγρότε και του φίλου που επισκέπτονταν την έκθεση για να τους και αναδείκνύει με του συνεργάτε και του γεωτεχνικού τη οργάνωση του τη σπουδαιότητα αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των επώνυμων ελληνικών σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. Στο ισόγειο του περιπτέρου 7, όπου η περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία είχε το δικό τη ξεχωριστό και προσεγμένο χώρο, το γωνιακό στάν τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερία έκλεψε την παράσταση, φιλοξενώντα τα δεκάδε υπέροχα ποιοτικά, αγροτικά και τυποποιημένα προϊόντα τη μητέρα γη. Στο χώρο βρέθηκαν ο επιστημονικό σύμβουλο τη Αντιπεριφερειάρχου Πιερία, Δημήτρη Ρουκά. Ο Περιφερειακό Σύμβουλο Πιερίας Δημήτρη Τσιμήτρη, ο πρόεδρο του Σπέκο Βροντού, Τωμά Παπα-Νικολάου, με αγρότε τη περιοχή του, του οποίου σημειωτέων μετέφερε με δύο ναυλωμένα λεωφορεία στην έκθεση, ω μια εκπαιδευτική επιμορφωτική εκδρομή στην κορυφαία αγροτική έκθεση τη χώρα, καθώ και ο θεματικό αντιπεριφερειάρχη αγροτική οικονομία Κεντρική Μακεδονία Δημήτρη Ευθυμιάδη, που εξέφρασε το θαυμασμό και την ικανοποίησή του για το εκπληκτικό και καλέστη το στάν τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Στο ίδιο περίπτερο, στο στάν 46, είχε το δικό τη χώρο διαμορφωμένο με πολύ όμορφο τρόπο η Πένα, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, του οποίου τη φροντίδα και παρουσίαση επιμελήθηκαν οι άνθρωποι τη Ένωση Νέων Αγροτών Πιερία. Δίνοντα το στίγμα τη αλλά και λεπτομέρειε για το επικείμενο Πανελλήνιο Συνέδριό τη, που ω γνωστό θα πραγματοποιηθεί 6 με 9 Σεπτέμβρη στην Πιερία. Μια ασυνήθιστη και πολύ θετική πρωτοβουλία είχε η αναβαθμισμένη αγροτοσυνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών τη χώρα μα, η Γεσάσε, στον περίπτερο τρία δια του Προέδρου τη Θόδωρου Παπακοσταντίνου και των συνεργατών του, δημιουργώντα ένα στρόγγυλο τραπέζι όπου υποδεχόταν απλού αγρότε και κτηνοτρόφου και συζητούσε μαζί του θέματα που του απασχολούν και του αφορούν. Στο τραπέζι αυτό προσκλήθηκε μάλιστα από τον πρόεδρο τη Γεσάσε ο πρόεδρος του ΟΓΑ Παναγιώτης Πέτρουλας, ο οποίος άμεσα ανταποκρίθηκε και μίλησε για τις αλλαγές που επέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΓΑ, καθώς και ότι έχει σχέση με τον νέο φορέα του ΕΟΠΗ, που ξεκίνησε από τις αρχές του 2012, ενώ απάντησε πρόθυμα και διεξοδικά και σε ερωτήσεις, απορίες και προβληματισμούς αγροτών που παραβρέθηκαν. Είναι σίγουρο ότι η Γιασάσε επιχειρεί να φέρει την αναδιοργάνωση του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας από μηδενικής βάσης. Στον όροφο του περιπτέρου 9, οι περιεπισκέπτε τη Αγρότικα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα φυτόρια Πουλτσίδη που έχουν έδρα στα μονόσπιτα η Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 40 χρόνια, τη γνωστή ποικιλία των μήλων Κίκου Ελλά, την έμφυτον να συνομιλήσουν με τον αυτούργο, δημιουργό και οροματιστή γεωπόνο και εμπνευστή μια σκέψη που μπορεί έμπρακτα και αποτελεσματικά να σμπρώξει. Αυτό που λέμε ανάπτυξη στον τόπο μα, τον Γιώργο Πουλτσίδη. Στο περίπτερο 16, ένα ακόμη πολύ γνωστό ημαθιώτη που δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στον χώρο των φυτορίων με τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο Κώστας Μπρανιώτης των φυτορίων Μπρανιώτη από το Μακροχώρι Μαθία μονοπόλησε το ενδιαφέρον αγροτών που επιθυμούν να εισέλθουν στον παραγωγικό και δυναμικό κλάδο των δενδροδών καλλιεργιών καθώς γνώμονας της εταιρείας του δεν είναι απλά και μόνο η πώληση των καρποφόρων και παραγωγικών δέντρων στους αγρότες, αλλά υπάρχει μέρημνα από τους γεωπόνους και συνεργάτες του να παρακολουθούν από κοντά και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αυτοί θα συναντήσουν. Σαφέστατα, καθ' όλη τη διάρκεια των πέντε ημερών της 24 η Αγρότικα, πραγματοποιήθηκαν σειρά παράλληλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, τις οποίες παρακολούθησαν οι αγρότες με ενδιαφέρον. Αγρότε και εκθέτες ανανέωσαν το ραντεβού του για την 25η Αγρότικα που θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρόνια το 2014 στου ίδιου χώρου. Ολοκληρωμένο αφιέρωμα στην 24η Αγρότικα που πραγματοποιήθηκε 1 με 5 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη θα έχετε ευκαιρία να παρακολουθήσετε αύριο Τρίτη ε, στις 10.30 το βράδυ από την εκπομπή κοντά στους αγρότες. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα την καλλιέργεια εκτροφή του Εβραίου συζητούν οι αγρότες μας στην Σαλιγκαροτροφία. Διοργανώνουν αύριο Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου στις 10.30 το πρωί στον 4ο όροφο και στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα αποκοινούν την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Σαλιγκαροτροφία η εκτροφή η παραγωγικά στοιχεία 2011 το όνομα της εκδήλωση και θα μιλήσουν ο Αβράμ Νικολαίδη, γεωπόνο συγγραφέα, με το θέμα Σαλιγκαροτροφία, το σαλιγκάρι και η εκτροφή του. Στη συνέχεια, δύο εκτροφεί τη περιοχή, οι Κύρι κύριοι κύριοι Παναγιώτη Παναγιοτήδη και Παντελή Αδαμίδη, αντίστοιχα, θα αναφερθούν στα παραγωγικά στοιχεία του 2011. Ενώ την εκδήλωση θα κλείσει ο επιστημονικό σύμβουλο τη αντιπεριφερειάρχου πιερία Ζωοτέχνη Γεωπόνο Δημήτρη Ρουκά, που θα παρουσιάσει διατροφικά στοιχεία για την εκτροφή των σαλιγκαριών. Στο τέλος θα γίνουν παρεμβάσεις και συζήτηση από τους παρευρισκόμενου αγρότες ή όποιον άλλο επιθυμεί να παραβρεθεί και σίγουρα όλοι μας πιστεύουμε να πληροφορηθούμε περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για τη σαλυγκαροτροφία που ακούμε, διαβάζουμε ή παρακολουθούμε πως έχει επεκταθεί ανά την Ελλάδα. Αντίθετη σε κάθε πρόταση για επιβολή ΦΠΑ σε αγροτικά προϊόντα όπω κρασί και καπνό δηλώνει η ΓΕΣΑΣΕ αντίθετη στην όποια πρόταση για επιβολή ΦΠΑ σε αγροτικά προϊόντα όπως αυτή που έκανε η Τρόικα για το κρασί και τον καπνό, δηλώνει η γνωστή μας Γεσάσε την αντίθεση της στην όποια πρόταση για επιβολή ΦΠΑ σε αγροτικά προϊόντα όπως αυτή που έκανε η Τρόικα για το κρασί και για τον καπνό, δηλώνει Γεσάσε ενώ κρούει τον κούδωνα του κινδύνου είτε για έλλειψη προϊόντων και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό είτε για ύπαρξη σειρά υποβαθμισμένων προϊόντων λόγω του μείζωνος προβλήματος δανεισμού από τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν η παραγωγή το οποίο έχει οδηγήσει στη μείωση της χρήσης λιπαντικών και φαρμακευτικών ειδών της, της καλλιέργειας αλλά ακόμα και στην πάυση των καλλιεργειών. Σαφέστατα και πρέπει να συγχαρούμε τη Γεσάσε για τη στάση της αυτή που αποδεικνύει περίτρανα τη σημαντικότητα του ρόλου που έχει να επιτελέσει.